Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ίσχυρο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, από τον Εύρο, που μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δέντια, επισκέφθηκαν το στρατιωτικό φυλάκιο 1 στις Καστανιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προασπίσει τα εξωτερικά σύνορά της, επεσήμανε ο Ζοζέπ Μπορέλ, ενώ ο Νίκος Δέντιας κάλεσε για μία ακόμη φορά την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Το φυλάκιο 1 στις Καστανιές του Εύρου, που πριν από μερικούς μήνες οι ελληνικές αρχές απέκρουσαν με επιτυχία την οργανωμένη από την Άγκυρα προσπάθεια χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών να μπουν παράνομα στη χώρα, επισκέφτηκε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και ύπατος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέ Μπορέλ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δέντια. Ο Ζοζέ Μπορέλ ενημερώθηκε από την αστυνομία και το στρατό για το πώς ναυάγησε το σχέδιο εργαλειοποίησης προσφύγων και μεταναστών από την Άγκυρα με στόχο την παραβίαση των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να φυλά τα σύνορά της, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν. And it's very clear that we are determined to protect the external border of the European Union and to strongly support Greece's sovereignty. And I think that we have to stand by our interest and to engage in reestablishing trust. I think this is our interest and the interest of the European Union, Turkey and Greece. To try to solve the current difficulties and improve our relations. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Τουρκία με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο, ήταν το μήνυμα του Νίκου Δέντια από τις Καστανιές του Εύρου, απαντώντας έτσι και στην πρόκληση του Μεύλου Τσαβούσογλου για διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές, την ίδια στιγμή βέβαια που η τουρκική εκβιαστική πολιτική των κανονιοφόρων συνεχίζεται. We are always open to dialogue, but we are not prepared to discuss under duress or help legitimize Turkey's persistent violations of legality. Dialogue between neighboring countries with opposing costs for the delimitation of their exclusive economic zones and continental shelves is the way forward, according to the international law of the sea. Greece has repeatedly stressed at the highest level its willingness to discuss this issue in good faith with Turkey and remains ready to do so. But strictly in the framework of international law and international law of the sea. Ο Ζοζέ Μπορέλ θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, και στην ατζέντα των συναντήσεων θα τεθεί η τουρκική προκλητικότητα εν ώψη και τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Ιουλίου. Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την ηχογραφημένη συνομιλία του επιχειρηματία Σάβη Μιονή με τον πρώην Υπουργό Νίκο Παπά, που διαβιβάστηκε από την προανακριτική της Βουλής για την υπόθεση της Νοβάρτης. Στα χέρια του εισαγγελικού λειτουργού βρίσκεται το επίμαχο USB, ενώ αναμένεται να ελεγχθεί η νομιμότητα του ηχητικού υλικού και αν έχουν διαπραχθεί αξιόπινες πράξεις. Σε καραντίνα έχει τεθεί η δεύτερη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με το πρώτο τεστ βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό ένας 35χρονος κρατούμενος λιβικής υπηκότητας. Το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 8 στην περιοχή της Ξάνθης. Ένα ακόμα θετικό δείγμα εντοπίστηκε στην Παραμυθιά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των κρούσματων στα 10. Στις φυλακές στη Βόν οδηγήθηκε η 33χρονη που κρίθηκε προφυλακιστέα για την υπόθεση αρπαγής της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 33χρονης, αναζητώντας πληροφορίες για τη δράση της, αλλά και για άτομα που τη βοήθησαν ή βρίσκονταν μαζί της. Το κοριτσάκι, ύστερα από δεκαήμερη παραμονή σε νοσοκομείο, μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για ναρκωτικά και εγκληματικότητα το μεσημέρι σε κτίριο στην οδό Γερανίου στην Ομόνια. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες ότι στο συγκεκριμένο κτίριο βρίσκουν καταφύγιο αλλοδαποί που κάνουν εμπόριο ναρκωτικών και ελαθρέων τσιγάρων. Από την αστυνομία έχουν γίνει 40 προσαγωγές αλλοδαπών από Αφγανιστάν, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε ποσότητα παράνομων τσιγάρων. 7,4 ρίχτερ ταρακούνησαν την Οαχάκα στο Μεξικό από τον ισχυρό σεισμό. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και τα πλάνα κόβουν την ανάσα. Sigue temblando en estos momentos. Salí tan rápido que no saqué mi tapaboca. Οι κάτοικοι βγαίνουν στους δρόμους πανικόβλητοι. Τα κτίρια στην Οαχάκα μοιάζουν χάρτινα. Παράθυρα ανοιγοκλίνουν μόνα τους. Οι πλάκες στους δρόμους ξεκολλούν.
Οι εικόνες που άφησαν πίσω τους τα 7,4 ρίχτερ που χτύπησαν την πόλη μοιάζουν βγαλμένες από ταινία καταστροφής. Ο σεισμός διήρκησε περισσότερο από ένα λεπτό. Έγινε αισθητός μέχρι και στην πρωτεύουσα, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στα συντρίμμια. Περισσότεροι από 30 έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Νοσοκομείο της περιοχής εκενώθηκε άμεσα. Τον κύριο σεισμό ακολούθησαν περίπου 140 μετασεισμοί. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να ησυχάσουν. Σιρήνες ακούγονται παντού. Οι πολίτες παλεύουν να μαζέψουν τα συντρίμμια. Ο στρατός πέφτει να τους βοηθήσει. El temblor, el temblor. Vamos a estar informando y mantener la calma. Καθώς η χώρα έχει υποφέρει από σεισμούς στο παρελθόν και έχει θρηνήσει χιλιάδες νεκρούς, έχει αναπτύξει ένα σύστημα προειδοποίησης στα κινητά, ώστε οι κάτοικοι να προλάβουν να προστατευτούν. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7.30 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.